Όταν όμως διακατέχεται ο άνθρωπος από το τι θα αποκτήσει, όπως προείπα, τι θα έχει, ποια αγαθά θα έχει, σε πλάτος, δηλαδή σε αντικείμενα αγαθών. Και μετά υπάρχει και ένας άλλος πειρασμός. Αγαθά σε ποιότητα. Μπορεί να το πούν και λένε ότι αυτό είναι εξεπερασμένης μόδας. Ναι. Έχουμε τον πειρασμό της μόδας, ναι, τον πειρασμό του σειρμού, τον πειρασμό της ποιότητας. Πιο καλή ποιότητα, πιο τέλειο, πιο αντοχές, πιο μοντέρνο, πιο ωραίο, πιο κομψό, πιο συγχρονισμένο και ας πούμε που είναι για το σπίτι, για την οικογένεια. Όταν μάλιστα και όλη η οικογένεια έχει αυτό το άνοιγμα της καταναλωτικής, ναι, επιθυμίας, επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Φερπίν, η νοικοκυρά θα πει γιατί να μην αλλάξω τα επιπλά μου. Ναι. Γιατί να μην πάρω καινούρια κουζίνα, πιο σύγχρονη, πιο εξυπηρετική. Γιατί να μην πάρω καινούρια ηλεκτρονικά σκεύη. Και όλα τα άλλα. Οπότε ο άνθρωπος πλέον μπαίνει σε ένα κανάλι αέναης αναζητήσεως, καταναλωτικής, ναι, θα λέγαμε, μανίας και ικανοποιήσεως αυτής της πλεονεξίας, ναι, που δεν έχει τέλος. Αυτή είναι μια εικόνα. Εγώ θα ήθελα να εντοπίσουμε, ναι, και με τη σειρά για τους τηλεθεατές που δεν είχαν παρακολουθήσει ίσως τις προηγούμενες συναντήσεις. Θα επανέλθω πάλι στην αρχική πριν 5 εβδομάδες που θέσαμε το θέμα εξ αρχής ότι πάντα κοιτάμε μία ωφελημότητα. Λοιπόν, είχαμε αναλύσει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι ωφελημότητα δεν υπήρχε μέχρι σήμερα εξαιτίας του τόκου και των πρόσθετων εξόδων που επιβάλλουν οι τράπεζες για έξοδα μηχανογραφήσεως και διακινήσεως. Συνεπώς, ο καταναλωτής είχε τεράστια ζημιά. Φυσικά υπάρχουν τώρα διαφημίσεις, φαίνεται αυτό το καταλάβανε, γιατί άρχισε και ο κόσμος και το βλέπε η κάρτα σαν περίεργο και ζημιογόνο του, και επανήλθαν τώρα μερικές τράπεζες και διαφημίζουν κάρτες χωρίς τόκους. Πλην όμως δεν είναι όφελος πάλι και χωρίς τόκους, γιατί ήθιστε σε όλα τα μαγαζιά ο εμποράς να κάνεις τον μετρητής στην διευκόλυση. Όταν πάρει κανείς μετρητής, να κάνει διευκόλυνση με μία έκπτωση. Αυτό σχεδόν είναι νόμος της αγοράς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει έκπτωση με κάρτα. Ακόμα και αν δεν έχει τόκους ή έξοδα μηχανογραφικής επεξεργασίας ή διακινήσεως του λογαριασμού, ο οποίος κάθε μήνα πηγαίνει έρχεται σπίτι, αυτό όμως με όλα αυτά δεν έχει την έκπτωση. Συνεπώς, ο καταναλωτής, πέραν, είπα το ένα λόγο, είπα το ότι παρασύρεται υπνοτισμένος σε διάφορες διαφημίσεις ή με τη δυνατότητα του δεν αγγίζει το πορτοφόλι του, οπότε να ελέγχει το χέρι του τι πληρώνει, συν της άλλης έχει και τη ζημιά από τη μη έκπτωση που θα του έκανε ο καταστηματάρχης από μια μετρητή αγορά. Οπότε με αυτό το σύστημα των καρτών, εκτός από την εξυπηρέτηση και τον εξυγχρονισμό, έχουμε και άνοιγμα ενός δρόμου καταδιώξεις των αγαθών και ένα, ας λέγαμε, έναν κίνδυνο μετατοπίσεως της αξίας του ατόμου, της αξίας του προσώπου. Έχουμε, θα λέγαμε, μια αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος πάβει πλέον να θεμελιώνει την αξία του στα χαρίσματά του, στα πνευματικά του προσόντα, στις αρετές του, στον εσωτερικό του άνθρωπο, στην εσωτερική του διάσταση, την πνευματική. Και γίνεται τροποντίνα τι, ένα ρομπότ που συνεχώς κυνηγάει να αποκτήσει κάποια αγαθά. Και όπως λέει και η φιλοσοφία, εδράζει την αξία του στο να έχει αγαθά, υλικά, ναι, και όχι στο να είναι αξία πνευματική, ναι, να καλλιεργεί το πνεύμα του. Οπότε μονοπλευρά ο άνθρωπος εξελίσσεται και αδειάζει από πνεύμα, αδειάζει από συνείδηση εσωτερική, αδειάζει, ναι, από αγάπη, αδειάζει από κοινωνικότητα, ναι, αδειάζει επομένως ο άνθρωπος και γίνεται ένα άψυχο ρομπότ. Κατάλαβα. Και ένα άλλο ακόμα, ναι, θα ήθελα, ναι, να πω. Οι τράπεζες θα δώσουν τελικά τις κάρτες αυτές χωρίς κανένα αντίκρισμα, χωρίς καμία υποθήκη, χωρίς κανένα ενέχειρο. Μήπως κινδυνεύσει ποτέ. Μαζί πάλι για το, ναι, να το πάμε. Μήπως κινδυνεύσει, ναι, ποτέ ο κάτοχος της κάρτας να του πάρουν και το σπίτι ακόμα όταν, ναι, κάνει, ναι, υπέρβαση ενός ορίου. Είπατε δύο πράγματα μαζί, γι' αυτό να τα σε ένα-ένα να αναφερθούμε πάλι.
Στο πρώτο κομμάτι νομίζω ότι μιλήσατε για ρομποτοποίηση και δεν αφορά την πιστωτική κάρτα. Σφαιρικά θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε μορφής κωδικοποίησης του ατόμου, γιατί το ίδιο είναι και οι ταυτότητες οι ηλεκτρονικές, το ίδιο και η κοινωνική ασφαλίσεως, το ίδιο και οι πιστωτικές κάρτες, το ίδιο και όπως μπορεί να κάνουμε μια ανοίξη για κάρτες αναγνωρίσεως προσώπων εισόδου, εξόδου σε κτίρια κτλ. Θέλετε, στην πρώτη ερώτηση λοιπόν, θέλατε να πείτε για την απροσωποποίηση, δηλαδή ρομποτοποίηση του ανθρώπου. Αυτό είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι στις καθημερινές μας ή κοινωνικές μας συναλλαγές πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη προσωπικότητα και οι προσωπικές μας συνάφειες, οι φιλίες, που σαφώς μία κάρτα τη στιγμή κατά την οποία αυτή θα είναι το σημείο επικοινωνίας μας με οπουδήποτε είναι συγκεκριμένα στην πιστωτική για αγορές, θα είναι το σημείο αναφοράς μας. Στο δεύτερο που είπατε για το θέμα της εγγύσεως, η τράπεζα προκειμένου να εκδώσει μία πιστωτική κάρτα χρειάζεται ορισμένες εγγύησεις. Προς το παρόν δεν κάνει υποθήκες συγκεκριμένες σε ακίνητη περιουσία, αλλά χρειάζεται να δει την οικονομική επιφάνεια κάποιου προσώπου με μία εξοφλητική απόδειξη πληρωμής και σε ποιο και πού ακριβώς εργάζεται, και βάσει αυτού δίνει ένα πλαφόν, ένα ανώτατο όριο το οποίο κυμαίνεται. Δεδομένη στιγμή μπορεί να πάει και πολύ, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, ή αργότερα είχε ξεκινήσει. Ήταν 200 περίπου, πήγε 300, ναι, έστω και φτάνει, ναι, το εκατομμύριο. Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε ξεφύγει και υπερκαλύψει αυτό το όριο να του κάνει δίωξη μέσω της νομικής υπηρεσίας της. Έχουμε κάποια γκάλο που γίνονται και γράφουν εφημερίδες, άλλοι μένουν ευχαριστημένοι για τις κάρτες αυτές. Λέει και δυστυχώς έχουμε υπερβεί το πιστωτικό όριο, λένε οι περισσότεροι. Άλλος λέει κουβαλάω μόνο την κάρτα και δεν φοβάμαι τα μέτρητα μήπως μου τα κλέψουν. Είναι μια δικαιολογία και αυτή. Άλλος λέει ότι ξοδεύει πολύ περισσότερα, αγοράζει πράγματα ή ότι δεν έχει την αίσθηση ότι πληρώνει. Αυτές είναι ομολογίες. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε. Δηλαδή μπορεί να κινδυνεύσει κανείς να καταληφθεί από μια καταναλωτική επιθυμία όπως είναι το κρασί. Μαθαίνει κανείς να πίνει κρασί, γίνεται αλκοολικός. Μαθαίνει κανείς να κατόπιν το τσιγάρο, πάλι γίνεται ένα πάθος, μπορεί να το κόψει. Μαθαίνει κανείς το φραντικό, το χασίς ας πούμε, και το πιο ελαφρά φραντικό. Θέλει να επαναλαμβάνει αυτή τη συνήθεια. Και όσο και ανοίγεται σε αυτή την επιθυμία. Επομένως, μπορεί να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να μην αυτοελέγχεται. Γιατί δεν υπάρχουν παράγοντες σήμερα που καλλιεργούν τον άνθρωπο να τον κάνουν χαρακτήρα, να αυτοελέγχεται, να θέτει όρια, να επιλέγει σωστά. Οπότε ανοίγει ένα δρόμο. Επικίνδυνο η κάρτα, αν γίνει κακή φυσικά χρήση. Εγώ θα ήθελα να δώσω τώρα ένα άλλο ερώτημα. Μας μιλούν για κακοπληρωτές, ότι τώρα δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Εάν όμως αυξηθούν αυτοί, θα εμπλακούν λοιπόν οι τράπεζες και οι αρχές που εκδίδουν τις κάρτες δικολαβίστικες, σε γνάζια δικολαβίστικα, κατηγορίες, καταγγελίες, μηνύσεις, δικηγόροι, τραβήγματα των κατόχων της κάρτας για να δώσουν αυτά τα χρήματα τα οποία δεν πλήρωσαν. Πάνω στην κάρτα. Πρώτον, η κάρτα είναι ανανεώσιμη κατέτος. Συνεπώς δεν είναι κάτι το οποίο κανείς το παίρνει και τέλειωσε. Έχει ένα όριο με μία λήξη που ανανεώνεται κατέτος. Πρώτο λοιπόν άγχος είναι ότι πρέπει κανείς να κοιτάει τη λήξη και κάθε μαγαζί για να δει μήπως έχει λήξει ή μήπως έχει αποσυρθεί από την ίδια την τράπεζα η κάρτα. Δεύτερον, το θέμα κλοπής, το οποίο είναι απλούστατο, δηλαδή αν κάποιος το είχαμε ξαναφέρει αυτό, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα να κλέψει κάποιος, μπορεί εις βάρος κάποιου να πάρει οσαδήποτε να ψωνίσει. Τρίτο θέμα το οποίο είναι... Πλουστογράφησης που είχαμε πει. Ναι, προσέξτε, για το θέμα του ελέγχου που δεν το είχαμε πει είναι το εξής. Υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι όποιος ψωνίσει μικροποσά δεν ελέγχεται. Όποιος ψωνίσει μεγάλο ποσό, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έχει καθορίσει κάθε τράπεζα, δηλαδή αγορές πάνω των 50.000 πρέπει ο καταστηματάρχης κάνει μια επαλήθευση με ένα τηλέφωνο σε κάποιο κατάστημα τραπέζι για να δει αν υπάρχει πιστωτικό όριο. Αυτό όμως είναι τελείως αστείο για τον εξής λόγο. Αν εγώ μπορώ να ψωνίσω 10.000 χωρίς έλεγχο του πιστωτικού μορίου, αποκλείεται να πάω την ίδια μέρα σε 40 μαγαζιά
και να ψωνίσω από 10.000 τον καθένα χωρίς έλεγχο του πιστωτικού μορίου και έτσι να κάνω μια τρομακτική υπέρβαση. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς πώς θα εξηγούνταν οι υπερβάσεις, οι οποίες υπερβάσεις είναι και τεράστια ζημιά. Γιατί οι υπερβάσεις στην πρώτη ειδοποίηση της τράπεζας στον τρέχον μήνα έρχονται όλες και υποχρούνται να τα πληρώσει όλα μαζί. Μάλιστα. Συνεπώς παθαίνει ζημιά από εκεί που δεν το περιμένει. Γιατί σου είχε προγραμματίσει μια σειρά δόσεων και του έρχεται μετά όλο το κονδύλι μαζί, που λόγω αμυαλοσύνης είδε ο καταναλωτής ακριβώς παρασύρθηκε και αγόρασε και χωρίς έλεγχο κάτι, δεν είχε μαζί του calculator για να υπολογίζει το ποσό. Συνεπώς θέλω να πω ότι μάλλον confusion δημιουργεί. Οπότε κινδυνεύει ο άνθρωπος, εάν φυσικά και δεν παιδαγωγηθεί, δεν διδαχτεί, να γίνει χαρακτήρας, να μάθει να επιλέγει, να μάθει να θέτει όριον δυνατοτήτων του αγοράς αγαθών σε ποσότητα, σε πλατός αγαθών και σε ποιότητα. Γιατί είναι χειρότερο αυτό, η αλλαγή, ο εξυγχρονισμός, η βελτίωση με επίπλων συσκευών κλπ. Άρα ανοίγει, ας πούμε, ένα χάος καταναλωτικής, θα λέγαμε, εχμαλωσίας. Οπότε θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω στους αγαπητούς μας τηλεθεατές ένα πολύ εκφραστικό άγαλμα του Ροντέν, που δείχνει αυτό τον άδειο άνθρωπο που αδειάζει η ψυχή του, αδειάζει η καρδιά του, μετατοπίζει την ουσία του στα αγαθά, τα υλικά. Και στην σαρκική, θα λέγαμε, ικανοποίηση, απόλαυση με τα αγαθά αυτά. Και ξεχνάει ότι η αξία του ανθρώπου είναι το βάθος του, είναι το είναι του. Ποια αξία έχει, ποιες αρετές έχει, ποιες καλοσύνες έχει, ποιες γνώσεις έχει. Λοιπόν, και δείχνει λοιπόν αυτό το άγαλμα του Ροντέν, πολύ επιτυχημένο, με ένα μπρούτζο, ας πούμε, δουλεμένο, που έχει άδειο το στήθος, τελείως άδειο, ούτε καρδιά έχει. Πού θα ζει σε αγάπη αυτός ο άνθρωπος? Όταν κυνηγάει την ύλη, τα αγαθά, και του δίνει αυτή το κέντρισμα και η κάρτα, που είναι εύκολη συναλλαγή και αγορά αγαθών, πού θα βρει αυτός την δυνατότητα να έχει νου, αυτοσυγκέντρωση, να ηρεμήσει λίγο, να κοιμηθεί ήρεμα και ήσυχα, να πει μου φτάνουν αυτά που έχω. Όχι. Το ανοίγει ο δρόμος να πει δεν μου φτάνει τίποτα. Οπότε δείχνει ο Ροντέν ένα θαυμάσιο άγαλμα, άδειο το στήθος, ούτε καρδιά, ούτε σπλάχνα, δηλαδή ούτε ανθρώπινη συνείδηση, ούτε πνευματικότητα, άδειος με απλωμένα τα χέρια, με συσπάσεις αγωνίας στο πρόσωπο, που ζητάει να πάρει, να αποκτήσει. Επομένως πρέπει να το δούμε και με αυτή την πλευρά το πρόβλημα, και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να προσέξουν. Μας λένε για εξυγχρονισμό, είναι αλήθεια, δεν είναι όμως μόνο εξυγχρονισμός. Είναι κίνδυνος και είναι παγίδα να χάσουμε τελικά και την ουσία μας, την ανθρωπιά μας. Θα ήθελα τώρα, επειδή βλέπω ότι τρέχει πολύ η ώρα, να έρθουμε σε μια άλλη παράγραφο, να δούμε αυτές τις κοινές κάρτες και θα λέγαμε τις οποιασδήποτε κυκλοφορούν, δεν κατηγορούμε καμία κάρτα, ούτε λέμε μη ή ναι. Σωστό. Απλώς εξετάζουμε ένα πρόβλημα. Βλέπουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία.